Ο μαραθώνιος είναι ένα ολυμπιακό άθλημα, στο οποίο οι συμμετέχοντες πρέπει να διανύσουν μία απόσταση λίγο μεγαλύτερη από 42 χιλιόμετρα. Είναι ένα άθλημα εξαντλητικό, που απαιτεί τρομερή φυσική κατάσταση και εξαντλητική και άρτια προετοιμασία, τόσο σωματική όσο και ψυχολογική. Στις μέρες μας, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι αθλητές μπορούν να προετοιμαστούν με μεγαλύτερη ευκολία, ενώ ακόμα τα παπούτσια και το αθλητικό υλικό που τους προσφέρεται κάνουν σαφώς πιο εύκολο το έργο τους. Μια εποχή όμως όχι και τόσο παλιά, ένας αιθίωπας αθλητής κατάφερε να τρέξει ολόκληρη την απόσταση του μαραθωνίου ξυπόλυτος, ανταγωνιζόμενος αθλητές που φορούσαν κανονικά παπούτσια, και όχι μόνο να τους νικήσει, αλλά να σημειώσει και ολυμπιακό ρεκόρ. Αυτή είναι η ιστορία του Αμπέμπε Μπικίλα. Ο Μπικίλα μπήκε στην αποστολή της Αιθιοπίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, εξαιτίας ενός απρόοπτου περιστατικού. Ο αθλητής που θα εκπροσωπούσε τη χώρα στο αγώνισμα του μαραθωνίου, ο διακεκριμένος μαραθωνοδρόμος Βάμι Μπιράτου, είχε υποστεί διάστρεμα παίζοντας ποδόσφαιρο. Έτσι, ο Μπικίλα ταξίδεψε στη Ρώμη για το μαραθώνιο. Υπήρχε όμως ένα βασικό πρόβλημα. Δεν είχε παπούτσια να αγωνιστεί. Το ζευγάρι που έφερε μαζί του διαλύθηκε από την πολλή χρήση, ενώ κανένα από τα παπούτσια που του προσέφερε η Adidas, η οποία ήταν η αποκλειστική χορηγός υποδημάτων των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν του έκανε. Το μόνο που ήταν σχετικά ταιριαστό ήταν πολύ στενό και τον χτυπούσε στη φτέρνα. Έτσι, από κοινού με τον προπονητή του, πήρε την απόφαση να αγωνιστεί ξυπόλυτος. Όσο περίεργο και αν φαίνεται τη σήμερον ημέρα, για αυτόν δεν ήταν κάτι άγνωστο, καθώς στις προπονήσεις του στην Αιθιοπία συνήθιζε να διασχίζει πολλά χιλιόμετρα χωρίς να φοράει παπούτσια. Έτσι, υπό το έκπληκτο βλέμμα των υπόλοιπων αθλητών, παρατάχθηκε στη γραμμή εκκίνησης ξυπόλυτος. Ο Μπικίλα διένυσε το σύνολο του μαραθωνίου χωρίς παπούτσια. Η μετάδοση του αγώνα έχει μείνει στην ιστορία. Στο γκρουπ των πρωτοπόρων, μαζί με τον Άγγλο Κάιλι, βρίσκεται και ο Ιρλανδός Μέσιπι, ο Βέλγος Βάντεν Μπλίχερ, η Μαροκινή Ραντί και Σαουντί, και μαζί τους είναι και εκείνος ο άγνωστος Αιθίωπας που είδαμε πρωτύτερα. Ονομάζεται Αμπέμπε Μπικίλα και είναι ξυπόλυτος. Πριν την έναρξη του αγώνα, ο προπονητής του είχε μιλήσει για το φαβορί, τον Μαροκινό Ραντί Μπεν Αμπτεσελάμ, και τον συμβούλεψε να ακολουθεί τον αθλητή με το νούμερο 26 στην πλάτη, δηλαδή τον προαναφερθέντε Μαροκινό Δρομέα. Ο Μπικίλα, που από την αρχή ήταν σταθερά ψηλά στην κατάταξη, ξεκίνησε να ψάχνει το νούμερο 26. Από τη μέση της διαδρομής και μετά, έμεινε μόνος με έναν αθλητή με το νούμερο 185, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αθλητές είχαν μείνει κατά πολύ πίσω. Με την ελπίδα ότι θα καταφέρει να προλάβει τον Μαροκινό με το 26 στην πλάτη, στα τελευταία χιλιόμετρα επιτάχυνε ακόμα παραπάνω, κάνοντας σχεδόν sprint, και άφησε πολλά μέτρα πίσω του το νούμερο 185. Αφού τερμάτισε, έμαθε ότι ο προπονητής του είχε λάθος πληροφόρηση και ότι τελικά ο ανταγωνιστής του δεν φορούσε το 26, αλλά το 185. Τερμάτισε σε χρόνο 2 ώρες, 15 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας ολυμπιακό ρεκόρ. 4 χρόνια μετά, σχεδίαζε να υπερασπιστεί τον τίτλο του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Όμως, 40 μέρες πριν, στην διάρκεια μιας προπόνησής του, ξεκίνησε να σφαδάζει από τον πόνο. Προσπάθησε να συνεχίσει σαν να μην έτρεχε τίποτα, αλλά μάταια. Η κατάρρευση τον έστειλε στο νοσοκομείο για την διάγνωση. Σκολικοειδίτιδα. Με την εγχείρηση, μεγάλωνε η αμφιβολία για την παρουσία του στην Ιαπωνική πρωτεύουσα. Αλλά την επόμενη νύχτα της επέμβασης, ο Μπικίλα βγήκε για τρέξιμο. Το νοσοκομείο και ο περιβάλλον χώρος του έγινε το προπονητήριό του. Το μη χείρον βέλτιον. Παρ' όλα αυτά, ήταν σχεδόν απίθανο να τρέξει. Ταξίδεψε μεν στην Ιαπωνία, μα δεν του δίνονταν πιθανότητες. Αλλά για έναν άνθρωπο που 30 ώρες ύστερα από επέμβαση ξεκινά την προπόνηση, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι τελικά το όνομά του μπήκε στη λίστα. Αυτή τη φορά, φορώντας παπούτσια, κατέκτησε και πάλι την πρώτη θέση με χαρακτηριστική άνεση,
Ο χρόνος του? 2 ώρες, 12 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα. Επρόκειτο για ένα απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ. Και το ακόμα πιο τρομακτικό ήταν η διαφορά που είχε από τον δεύτερο δρομέα. Ο Βρετανός Μπάζιλ Χίτλι τερμάτισε ύστερα από 4 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Προς έκπληξη όλων, συνέχισε να τρέχει και έκανε άλλα 10 χιλιόμετρα για χαλάρωμα, όπως είπε. Σαν βραβείο, όταν επέστρεψε στην Αιθιοπία, του δόθηκε ένα αμάξι, ο κλασικός καραβαίος. Δυστυχώς, μέσα σε αυτό το αμάξι είχε το 1969 ένα σοβαρό ατύχημα, καθώς στην προσπάθειά του να αποφύγει μία ομάδα διαδηλωτών που εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, που έπεσε σε ένα χαντάκι. Ανασύρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος και αρχικά έμεινε τετραπληγικός. Ύστερα από τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών, τελικά απέκτησε έλεγχο των χεριών και του κεφαλιού, μένοντας όμως παραπληγικός. Το τρομακτικό ατύχημα του Μπικίλα δεν τον εμπόδιζε να συνεχίσει να ασχολείται με τον αθλητισμό. Αν και σε αναπηρικό αμαξίδιο, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα 25 χιλιόμετρα με έλκυθρο σε αγώνες της Νορβηγίας το 1970. Δυστυχώς όμως, δεν μπόρεσε ποτέ να αναρρώσει πλήρως από εκείνο το ατύχημα και στις 25 Οκτωβρίου 1973 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 41 ετών από εγκεφαλική αιμορραγία, μια επιπλοκή από το δυστύχημα του 1969. Ο Αμπέμπε Μπικίλα είναι ακόμα και σήμερα παράδειγμα αγωνιστικότητας, θέλησης και πείσματος και φυσικά ενσαρκώνει την έννοια του αθλητή. Οι αρετές του αυτές φάνηκαν σε μεγάλο βαθμό και από το πώς αντιμετώπισε τη ζωή του μετά το ατύχημα, καθώς παρά τους περιορισμούς συνέχισε να κάνει αυτό που αγαπά και να βλέπει τη ζωή με αισιοδοξία. Όπως χαρακτηριστικά συνήθιζε να λέει με σύνεση για τις ατυχίες της ζωής του, «Δεν στεναχωριέμαι. Ήταν θέλημα Θεού. Όπως πήρα το χρυσό, έτσι χτύπησα. Και με τα δυο οφείλω να ζω ευτυχισμένος».